νίκη αναζητάς την Φιότιδο Παναθηναϊκός κόντρα στην Λαμία? Σε Χανιά, Κέρκυρα και Αγρίνιο δεν τα κατάφερε το τριφύλι, αλλά σήμερα θέλει να χαμογελάσει για πρώτη φορά εκτός λεκανοπεδίου. Αν η ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη περάσει από το κατάμεστο γήπεδο της Λαμίας, τότε θα ανέβει η ψυχολογία και θα βρει περισσότερη ηρεμία εν ώψη του τέρμι με τον Ολυμπιακό στις 28 Οκτωβρίου. Παράλληλα θα στείλει μήνυμα παντού ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει ζωντανός παρά τα τεράστια οικονομικά του προβλήματα, αλλά και την έλλειψη σεβασμού που αντιμετωπίζεται από την ποδοσφαιρική Ελληνική Ομοσπονδία. Μετά την απόφαση σκάνδαλο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να τιμωρήσει το Μολέτο, ο Μαρίνος Ζουνίδης υποχρεώνεται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του στα μετόπιστε. Οι πράσινοι βέβαια έχουν καταθέσει έφεση και περιμένουν τα ευχάριστα ώστε να αγωνιστεί στο ντέρμπι τον Ολυμπιακό Βραζιλιάνος. Όσον αφορά το απόψινό μάτς, πέρα του Μολέτο δεν υπολογίζονται από τον Ζουνίδη οι τιμωρημένοι Άλτμαν και Σιλά. Τη θέση του Μολέντο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο Κουτρουμπής, ενώ ο Ρέις θα είναι ο παρτενέρ του Κουρμπέλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πράσινοι θα παραταχθούν σε διάταξη 4-4-1-1 που θα μετατρέπεται εύκολα σε 4-2-3-1 με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια και τους Κουλυμπαλί, Κολοβέτσιο, Κουτρουμπή και Χουλτ να συμπληρώνουν το παζλ της άμυνας. Κουρμπέλης και Ρέις στον άξονα με τον Χίλιεμαρκ μπροστά τους. Δεξιά θα είναι ο Βιαφάνες, αριστερά ο Λουτ και στην κορυφή ο Μόλινς. Στην 20η αποστολή που ανακοίνωσε ο Ζουνίδης συμπεριλήφθηκε ο Μπρέιαν Καπέσας για πρώτη φορά μετά από 6 εβδομάδες, ο Χρήστος Δόνης και ο Στέφανος Ευαγγέλου που επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό στην αποστολή. Η πράσινη εικοσάδα θα αποτελείται από τους Βλαχοδήμου, Διούδη, Ευαγγέλου, Κουτρουμπή, Κολοβέτσιο, Κουλυμπαλί, Χουλτ, Ινσούα, Γιόχανσον, Κουρμπέλη, Χιέμαρκ, Λουτ, Ρέις, Δόνη, Καμπέσα, Χατζιωβάνι, Μουνιέ, Βιαφάνες, Μόλινς και Πίσπα.